Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα. Εδώ είμαστε. All About Harrison Air στο Λίμπερο 107,4. Θα ξεκινήσουμε και θα πάμε μαζί μέχρι και τις 7 με πλούσια επικαιρότητα σήμερα, με αρκετά πραγματάκια τα οποία έχουμε ετοιμάσει για εσάς και βέβαια στην ουσία δεν τα έχουμε ετοιμάσει εμείς, τα έχει ετοιμάσει η επικαιρότητα για όλους εμάς. Υπάρχουν αρκετά πραγματάκια τα οποία θα πούμε σε σχέση με τα μεταγραφικά του Άρη, κυρίως στο ποδόσφαιρο, αλλά και ζητήματα που έχουν να κάνουν με το μπάσκετ. Θα πάμε στην Νάουσα, στο Βέρμιο, στα 3-5 πηγάδια, για να μιλήσουμε με τον Νίκο Παπαδόπουλο, τον απεσταλμένο του Λίμπερο 107,4 και του All About Άρης βεβαίως, να μιλήσουμε για το πώς κυλάει η πρώτη μέρα προετοιμασίας της ομάδας. Στην ουσία είναι πρώτη μέρα, καθώς χθες μόνο ανέβηκαν πάνω στο βουνό έτσι βρήκαν τα γράδα τους που λέμε, οι ποδοσφαιριστές και ο Πάκο Ερέρα. Να μας πει έτσι και τις πρώτες δικές του εντυπώσεις ο Νίκος. Γενικότερα έχουμε πολλά ζητηματάκια που θα σχολιάσουμε. Προπονητικά, προετοιμασίας, έχουμε ανανεώσεις και άλλες που έγιναν σήμερα και μπάσκετ και μεταγραφικά και διάφορα άλλα θέματα τα οποία θα σχολιάσουμε αργότερα με τον Γιάννη Παραπονιάρη. Υπάρχει και το θέμα αυτό με τη συνεργασία του Άρη με την Ουντινέζε. Γενικότερα κινούνται τα πράγματα έτσι όπως έπρεπε να κινούνται εξ αρχής, αλλά έστω και με μια καθυστέρηση έχει αρχίσει εδώ και λίγες μέρες η κινητοποίηση και ελπίζω μέσα στις επόμενες ημέρες να έχουμε και τις απαιτούμενες μεταγραφικές κινήσεις, να έχουμε τις ανακοινώσεις από την πλευρά της ΠΑΕ. Ήδη, επαναλαμβάνω, βρισκόμαστε στο τελικό στάδιο των επαφών για 3-4 ποδοσφαιριστές που σίγουρα είναι από αυτούς που με βάση το βιογραφικό τους τουλάχιστον θέλουμε να δούμε στον Άρη και να διαφοροποιηθεί βέβαια το ρόστερ της ομάδας κατά πολύ, γιατί η ομάδα έχει ανάγκη από προσθήκες καλών ποιοτικών ποδοσφαιριστών. Πρέπει να αξιοποιήσω τις γνώσεις του Δανάξη στο ισπανικό και αργεντίνικο ποδόσφαιρο. Ρε φίλε, δεν τον έχουμε εδώ στο ραδιόφωνο. Τα λέει μόνο στο Σαββατοκύριακο, απέναντι στην ακροματικότητα αυτό. Κάτσε να τα μάθουμε εμείς τώρα εδώ πέρα. Έτσι, λοιπόν, πρέπει να μάθετε πάλι αργεντίνικα όπως γινόταν στις καλές. Un café, por favor. Με τους καλούς. Με γιάμο Κρίσανθος. Έχω μάθει κάτι ψηλά. No mucho más, που έλεγε ο τέτοιος, ο Κούπερ. Ψηλό ξέρω. Ναι. Ξέρω να πάω hotel. Ρεσταουράντε, τα λέω και με προφορά, βλέπεις, ισπανικά. Ήταν το πρώτο CD από τα λιγκουαφών αυτό, να ξέρεις. Μετά το δεύτερο δεν το βάλα. Έχω σταματήσει το πρώτο. Λοιπόν, τι πρέπει να πω στο Ματέο Γκαρσία, δηλαδή έρχεται τώρα αυτό στον Άρη. Τι παίζει αριστερό, εξτρέμ είναι καταρχήν αυτός. Ναι, πιο πολύ αριστερά, αλλά είναι όντως είναι εξτρέμ, δεν είναι. Εκεί πρέπει να αξιοποιηθεί. Μοιάζεται λίγο. Ναι, είναι μικρός όμως, σαν και εμένα κι αυτός. Ωραίος είναι, ωραίος φαίνεται. 22 χρονών. Πολύ ελπιδοφόρο στην Las Palmas πρόπερση που τα πήγε και καλά κιόλας. Είχε 22 συμμετοχές. Ναι. Έτσι, δηλαδή, ειδικά η προπέρσινη Las Palmas έπαιξε και πολύ ωραίο ποδόσφαιρο. Πήρε συμμετοχές, είχε τραυματισμό. Έτσι, τα έχετε πει ούτως ή άλλως εσείς. Και πέρσι είχε συμμετοχές. Είναι μόλις 22 χρονών. Mm-hmm. Προφανώς και να έχανε κάποιες συμμετοχές, τον παίρνει ακόμα με ηλικιακά. Παίζει εξτρέμ. Αργεντίνος είναι αυτός, ε. Ο Ματέο Γκαρσία. Για Αργεντίνο τον. Πού τον είδα, τον Αργεντίνο. Ισπανός είναι. Σίγουρα. Αργεντίνο τον έλεγε. Εδώ στα ισπανικά τον λέγανε Αργεντίνο, ναι. Αργεντίνος. Έχει βάλει γκολ με τα αριστερό στην κίνηση πάνω στην Ατλέτικο. Σημαδιακό. Με κίτρινα και 2-3. Ναι. Έτσι. Όντως. Είναι παίκτης που θα αρέσει στον κόσμο και με το σουλούπι του έτσι. Και έτσι ο εξτρέμ πάντα είναι νομίζω μια καλή θέση. Γενικά για να είναι αριστεροπόδαρος. Ναι. Σημαντικό και αυτό γιατί ο Άρης τα προηγούμενα χρόνια, εντάξει, στη θέση αυτή έχει φέρει αρκετούς καλούς παίκτες, αλλά ο Κάλβο, ας πούμε, που είναι από τους καλύτερους που ήρθαν από εκεί, ήταν με δεξί πόδι και έπαιζε αριστερά. Αυτή η χρονιά της Las Palmas νομίζω ήταν που ήταν πολύ καλή, έτσι, που έκανε διάφορες κηδείες και στοιχηματικά η Las Palmas. Και βγήκε και Europa League, ήταν η καλή Las Palmas με Boateng και ο Αραούχο φυσικά ήταν. Ο ποιον είχε. Θυμάσαι. Δεν ήταν ο Ερέρα. Ο Σετιέν, ο Κίκε Σετιέν. Μάλιστα.
Προφανώς τώρα παίζει ρόλο και το γεγονός ότι ο Ερέρα είναι προπονητής στον Άρη. Τον ξέρει και η Λας Πάλμας πάρα πολύ καλά. Θα έπαιξε τον ρόλο να στείλει έναν παίχτη δανεικό σε ομάδα που προπονεί ο Πάκο Ερέρα. Βλέπουμε 19 του 96, 1,76 ύψος, Αργεντίνος. Μάλιστα. Άρα είναι αυτός με έκρηξη. Βλέπω καλά, καλό αριστερό. Γρήγορος. Γρήγορος παίχτης. Πιστεύω θα βοηθήσει τον. Α, ωραία προσπίση έκανε εδώ. Ναι. Μάλιστα. Ωραία. Αυτό το πήραμε. Θα κάνει το 0-1 στην Τούμπα. Μπερδεύτηκα. Λοιπόν, μιλούσαμε στο διάλειμμα, σου λέει για τον Κολάσο. Και καλά που μου δίνει πάσα, γιατί και αυτό παίζει αριστερά, αλλά είναι πιο πίσω, είναι κεντρικά και προς τα αριστερά. Δηλαδή του αρέσει να παίζει πιο αριστερά. Το δεκάρι δηλαδή είναι αυτό. Ο Κολάσο είναι πιο πίσω, είναι πιο κεντρικός. Ναι. Το οχτάρι που λέμε δηλαδή. Ναι, αλλά του αρέσει και πιο πολύ αριστερά. Ναι. Αλλά είναι, δεν είναι τόσο επιθυρικογενής όσο ο Γκαρσία. Καλά, μπορεί βέβαια να παίζει και από την άλλη αυτός, με ανάποδο πόδι. Ναι, ναι. Ή να βάλει τον Κολάσο στο κέντρο και πιο μπροστά, 8-10. Για εκεί προορίζεται, ναι. Για οχτάρι. Ωραία. Και ίσως και δεκάρι. Γιατί αν έρθει και ο Μανίγια, θα μας πεις και για αυτόν, αν έρθει και ο Μανίγια, θα πάει δεκάρι ο Κολάσο και. Μου ανοίγει βέβαια, παίζει και 6. Παίζει και 6. Ναι, ναι, παίζει. Είναι πιο αμυντικογενής ποδοσφαιριστής εκείνος. Εκείνος είναι για να. Αυτό που λέμε μηχανάκι, όντως. Μηχανάκι και πολύ. Όχι σκληρό, θα το έλεγα. Θα ρίξει και. Την κλωτσιά του. Και καμία, ναι. Χρειάζονται οι ομάδες. Μοιάζει στο Μουμίν, δηλαδή σε χαρακτηριστικά. Είναι δυνατός παίχτης στο κέντρο. Είναι τόσο ψηλό και τέτοια. Ψηλό τόσο δεν ξέρω, δεν θυμάμαι αν είναι. Ναι, όσο μου μείνει, αλλά έχει τα χαρακτηριστικά του. Φαντάζομαι είναι λίγο πιο γρήγορος όμως. Γενικά ο Ερέρα. Μανίκια, αντί να γράψω μανίγια, έγραψα. Όχι, εγώ έγραψα μανίγια, μανίκια μου έβγαλε. Ελπίζω να μην είναι μανίγια. Ματίγια. Λοιπόν. Να πάλι. Πάλι μανίκια μας γαλάνε. Δεν πειράζει. Ωραίες κυρίες μας έχει βγάλει και βλέπουμε εδώ με τον Δημήτρη. Ο Μανίγια, ο οποίος είχε μια πολύ καλή παρουσία στη Real Betis. Και μετά είχε τραυματισμό, κάτι τέτοιο, ναι, είδα στο διαδίκτυο. Εκεί έκανε 3-4 σεζόν, είχε τραυματισμό, μετά παραχωρήθηκε σε κάποιες. Ματίγια είναι, Ματίγια. Α, τι, όχι, είδες, όχι, ναι. Ναι, ωραία. Ματίγια. Είναι από, από αυτούς που αναφέραμε, ο πιο έμπειρος ποδοσφαιριστής, είναι στα 30, αν θυμάμαι καλά, ο Ματίγια. Και, ναι, 30 χρονών, όντως. Ωραία. Είναι πιο αμυντικογενής όπως είπα, είναι έμπειρος, έχει, φυσικά είναι Ισπανός ποδοσφαιριστής, οπότε ξέρει και την παλίτσα του, δεν είναι μόνο μαρκάρουμε. Mm-hmm. Και αυτός μπορεί να βοηθήσει περισσότερο νομίζω με την εμπειρία του τόσα χρόνια στα γήπεδα της Primera Division. Πραγματικά έχει τις αρετές που θα δώσει νομίζω ένα επίπεδο παραπάνω στον Άρη. Αυτός μάλλον θα είναι τη Δευτέρα στη Θεσσαλονίκη και κατ' επέκταση θα ανέβει στο βουνό. Τώρα κοίταξε, με αυτόν, τον Ματίγια, τον Κολάσο αν με το καλό έρθει και αυτός, ναι. Τον Ματέο Γκαρσία που ήρθε. Είναι τρεις επιλογές που δυναμώνουν το ρόστερ του Άρη. Βέβαια θέλει άλλους τόσους ο Άρης και παραπάνω. Θέλει και μια 8 για μένα συνολικά. Αλλά σπάρεις τους τρεις. Ας πάρεις με άλλους τρεις μέχρι να πας, ναι, στην Ολλανδία. Και αναφέραμε τώρα παίχτες κέντρο και εξτρέμ, οπότε εκεί έχει και κάποιους ήδη ο Άρης. Οπότε, ναι, θα καλυφθεί αυτό το κομμάτι νομίζω, έτσι. Θα θέλει center four. Ναι. Για βασικό center four. Θέλει αριστερό back. Μιλάει με αυτόν τον Μενέντες. Αυτόν τώρα που έριξα μια ματιά, έχει τις περισσότερες συμμετοχές από όλους τους παίχτες, γεμάτες χρονιές κάθε χρονιά, έτσι, ναι. Γιατί οι υπόλοιποι ποδοσφαιριστές είχαν έτσι κάποια ψεγάδια, κυρίως λόγω τραυματισμών και τέτοια. Mm-hmm. Ο Μενέντες όντως είναι πιο έτοιμος νομίζω, έτσι όπως είδα το βιογραφικό του. Αλλά οι άλλοι είναι πιο γνωστοί στο ευρωπαϊκό κοινό, για όσους ασχολούνται. Ναι, έχουν πιο επιθετικό, ναι, γενή στοιχεία, ειδικά οι δύο από τους τρεις. Ο Μενέντες είναι αριστερό back, προορίζεται για βασικό αριστερό back. Με δεδομένο ότι ο Άρης έχει και τον Βαλεριάνο και τον Τζουμάνι, άρα θέλει έναν βασικό και κάποιες εναλλακτικές λύσεις, αν μείνουν όλοι στην ομάδα. Απ' την άλλη πλευρά έχει τον Τζανακάκη προορίζει για βασικό, άρα δεν θέλει εκεί άλλο μπακ. Δεν έχει δεύτερο. Έχει τον Μπούρμπο, μπορεί. Α, μπορεί, ναι. Σωστά. Μπορεί τον Μπούρμπο. Έχει και το μικρό, τον Γλυκόπουλο εκεί. Ναι. Οπότε αν πάει με Τζανακάκη και Μπούρμπο. Σου λέει, καλά είναι, φυσικά, για την ώρα καλύπτομαι και βλέπω. Εντάξει, δεν γίνεται να πάρει 11 παίχτες. 11 παίχτες για την ενδεκάδα. Άρα θα πάρει ένα φορ σίγουρα 100%. Θα πάρει άλλο ένα μάλλον αμυντικό χαφ. Πιο αμυντικό γενή. Θέλει να πάρει ένα στόπερ.
είπα αυτόν τον Ισπανό τον, που παίζει στην, στην Πολωνία, τον Βέλεθ, αν το λέω σωστά, στη Βίσλα Κρακοβίας παίζει. Θα το δω, ναι, τώρα. Είχε ακουστεί όντως πριν. Βέλεθ νομίζω λέγεται ο παίκτης. Οπότε, κάτσε, στη λίστα του Άρη ο Βέλεθ, ναι. Αυτός είναι. Άρα θα πάρει σίγουρα παίκτη. Ναι, έχει τον Ούγκο Σόουζα και τον Δελζίση από πέρσι. Ξέρουν την ομάδα. Οι στόπερ προφανώς πρέπει να είναι τουλάχιστον τέσσερις. Ετοιμοπόλεμοι, γιατί έχουμε τιμωρίες, έχουμε τραυματισμούς. Οπότε, όντως, χρειάζεται τουλάχιστον τέσσερις διαθέσιμοι και να έχουν και μια εμπειρία, γιατί κακά τα ψέματα η θέση του στόπερ χρειάζεται μια σχετική εμπειρία. Εντάξει, έχει ήδη νομίζω αρκετά ανοιχτά μέτωπα ο Άρης και από την ξένη αγορά και από ό,τι φαίνεται είναι και κοντά σε αρκετούς από όσους αναφέραμε, να γεμίζει έτσι και η φαρέτρα του Ερέρα. Έτσι, όσο πιο νωρίς τους έχει μαζί του, τόσο καλύτερα νομίζω. Έτσι. Ωραία. Ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη, για, καλά. Για τα φώτα. Πολλά σου. Περισσότερο Σαββατοκύριακο προφανώς μπορεί να έχουμε και εξελίξεις. Εντάξει, εδώ με τον Παύλο, ειδικά που γνωρίζει και περισσότερο τα του Άρη, θα κάνουμε μια κουβεντούλα. Μπορεί να έχουμε και κάποια μεταγραφή. Λογικά θα έχουμε και άλλους. Ναι, λογικά θα έχουμε και άλλους παίχτες. Ένα φίλος μου λέει γιατί δεν παίρνει και τον Μπέρτο. Εντάξει, θα δούμε. Μπορεί να πάρει και τον Μπέρτο. Ναι. Τώρα που ακούστηκε μπορεί. Μπορεί να πάρει τον Μπέρτο, μπορεί να πάρει το Σιώπη. Υπάρχουν. Εμείς μιλάμε τώρα για την αγορά του εξωτερικού. Ναι, παίκτες, ναι. Οι οποίοι θέλουμε να πάρθουν. Οκ. Okay, ευχαριστούμε. Να είσαι καλά. Έγινε, να είσαι καλά. Καλό απόγευμα σε όλους. Το θέμα του Γκαρσία επιβεβαιώνεται και από την πλευρά της ΠΑΕ Άρης. Απλά ο Άρης, για να είναι τυπικός, περιμένει και το χαρτί από την πλευρά της Las Palmas. Να φύγει δηλαδή το email από τη Las Palmas με τον δανεισμό του ποδοσφαιριστή, για να το ανακοινώσει και η πλευρά της ΠΑΕ Άρης. Θα πάμε λίγο αργότερα στην Νάουσα να μας πει, στο Βέρμιο, στο 35 Πηγαδία, να μας πει ο Νίκος τι γίνεται εκεί με την αποκυματινή προπόνηση κτλ. Και όλα τα σχετικά. Για να δούμε. Εντάξει, ωραία. Είπαμε για τον Ματέο Γκαρσία. Είπαμε ότι περιμένουμε εντός των ημερών την ανακοίνωση για τον Ματίγια. Και βεβαίως με αγωνία και την περίπτωση του Κολάσο. Πάμε τώρα στο break, τον 6, και θα επιστρέψουμε με σύνδεση με Βέρμιο. Σύνδεση με Βέρμιο και Νίκο Παπαδόπουλο. Ο φίλος ο 506 λέει: πιστεύω θέλουμε δεξιμπάκ σίγουρα. Για το κέντρο θα ήταν τέλειος ο Λουντ, αλλά δεν ξέρω το κασέτου. Ελπίζω για σέντερ να κοιτάμε κάτι καλό, δεν διαρρέεται τίποτα πάντως. Ναι, η αλήθεια είναι ότι για το φορ κοιτάμε κάτι ακριβό σχετικά. Και θα δούμε. Υπάρχουν κάποιες προτάσεις. Υπήρχε και μία για έναν ποδοσφαιριστή, θα σας πω μόνο, έγχρωμο, μαύρο. Γιατί μερικές φορές λες έγχρωμος και μπορεί να μας την πέσουν από δεξιά και αριστερά, και άλλες φορές να μας την πέσουν να πούμε μαύρος. Τέλος πάντων, καταλάβατε. Αφρικανό που δεν προχώρησε. Καλή περίπτωση. Δεν είναι αυτός που γράφτηκε χθες προχθές ο Γκανέζος. Νιγηριανός ήταν ο παίκτης. Που δεν προχώρησε. Τώρα για το δεξί μπακ υπάρχει ο Τζανακάκης, ο οποίος αρέσει και στον προπονητή. Θα δούμε αν θα υπάρξει και Μπούρμπος και θα δούμε αν θα υπάρξει και άλλος. Παίκτες. Για την ώρα πάντως δεν κινούμαστε για βασικό, ξαναλέω, δεξιό μπακ. Μπορεί στην πορεία να δει, γιατί ο προπονητής τώρα αρχίζει βλέπει και παίκτες, έτσι μην το ξεχνάτε. Λοιπόν, θα πάμε στην Άουσα. Γεια σου Νίκο. Γεια σου Χρήστανθε. Λοιπόν, τι γίνεται τώρα εκεί, έχουμε προπόνηση, έχουμε σχέστα, έχουμε καφεδάκι, τι έχουμε? Τώρα πριν από λίγο ξεκίνησε η απογευματινή προπόνηση. Mm-hmm.
με τον Πάκο Ερέρα αυτή τη στιγμή να δίνει οδηγίες στους ποδοσφαιριστές για μια άσκηση που θα κάνουν. Εντάξει, περισσότερο με μπάλα το απόγευμα, όπως είναι φυσιολογικό. Εντάξει, βέβαια κόντρα στις παραδοσιακές προπονήσεις που σίγουρα έχεις δει και εσύ πολλές προετοιμασίες έτσι όλα αυτά τα χρόνια, και τις πρωινές που συνήθως υπάρχει μόνο τρέξιμο, ο Ισπανός έχει βάλει, όπως λέγαμε, και σε νωρίτερες συνδέσεις την μπάλα και στο πρωινό πρόγραμμα. Είναι ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά της, βασικά στοιχεία της φιλοσοφίας του, και τώρα το απόγευμα θα έχει μόνο μπάλα. Ήδη έχουν ξεκινήσει ποδοσφαιριστές της πρώτη μέρα, πρώτη μέρα και μπάλα. Ο λαός του Όλα Μπαοτάρης θέλει πολλά βιντεάκια από σένα. Θα τραβήξουμε πολλά, εννοείται, θα τραβήξουμε. Και βιντεάκια και φωτογραφίες. Και επίσης μου είπε η Μαρία να σου πω ότι είσαι πολύ ωραίο παιδί και εκπληκτικό κούρεμα. Πού με είδες? Στο βιντεάκι στο Facebook που ανέβασες, το Όλα Μπαοτάρης το πρωί. Α, ευχαριστώ. Το ότι δεν ρωτάς ποια είναι η Μαρία. Ναι. Είναι σημείο ενοχής. Τι ξέρω, δεν πάει το μυαλό μου κάπου. Ναι. Τέλος πάντων, πάμε στα Βράθηκες δικά μας. Με νέο πρόσωπο η απογευμένη προπόνηση. Υπάρχει ένας ποδοσφαιριστής ομογενής, ο Χάρης Σταμπουλίδης, ο οποίος θα δοκιμαστεί εδώ πέρα. Χάρης, Χάρης Σταμπουλίδης. Σταμπουλίδης, ναι. Θα δοκιμαστεί στον Άρη τις επόμενες ημέρες εδώ σε 3-5 πηγά. Θα το γράψουμε σε λίγο πιο μετά, χρησιμοποιούμε, αφού συλλέξουμε και τις απαραίτητες πληροφορίες. Τώρα θα το είπες όμως, θα το γράψουν οι άλλοι, θα πούνε μόνο εμείς πρώτοι και τέτοια. Καλά, ναι, εντάξει. Ναι. Και όλοι εδώ είμαστε, χρειάζεται το μόνο εμείς, δεν υπάρχει. Λοιπόν, άρα, φίλε, υπάρχει. Σε άλλα θέματα, ναι, εντάξει. Σε άλλα ζητήματα, ναι. Τέλος πάντων. Διεθνής είναι, ρε φίλε, αυτός. Είναι διεθνής. Έχει αγωνιστεί στη Melbourne City, έχει αγωνιστεί και στην Colorado FC. Είναι μάλιστα και πέρα από αθλητής, ποδοσφαιριστής, είναι και εξαίρετος μαθητής, όπως προλάβαμε να διαβάσουμε το βιογραφικό του. Είχε πάρει μια υποτροφία για το Πανεπιστήμιο Κολούμπιας στις Ηνωμένες Πολιτείες. Και θα βρεθεί εδώ πέρα. Ποιον είναι, με την Ελλάδα? Ναι, ναι, με την Ελπίδα έχει υπάρξει διεθνής. 22 χρονών, αμυντικός μέσος ο συγκεκριμένος. Φωτογραφία τον έχεις? Θα τον βγάλουμε φωτογραφία, θα θέλουμε. Μόλις τώρα ξεκινήσει η προπόνηση. Περιμένει ο Κώστας Τσίψιος, είναι έτοιμος πάνω από τον υπολογιστή. Με τον Ερέρα οι προπονήσεις είναι ένα δύο ωράκι, γιατί τώρα επισκέψει η πρωινή πρώτη προπόνηση. Κούραση κι αυτή, ε. Μετά από έναν μήνα τώρα διακοπές οι ποδοσφαιριστές. Εντάξει, κάποιοι κάνανε και ατομικό πρόγραμμα το τελευταίο δεκαήμερο, αλλά τώρα δύο ώρες προπόνηση με τον Καλημέρα την πρωί κιόλας, δεν το λες και λίγο για τους ποδοσφαιριστές, που τους έδωσε ο Ερέρα να καταλάβουν ότι εδώ πέρα, παιδιά, θα έχει δουλειά. Αλλά νομίζω το θετικό και για αυτούς είναι ότι θα έχει δουλειά με μπάλα. Και δεν θα είναι απλά μόνο τρέξιμο τα πρωινά. Έχεις καταλάβει πώς έχει έρθει ο Σταμπουλίδης, κατάλαβες? Τι? Έχεις καταλάβει πώς έχει έρθει? Τι είναι πώς έχει έρθει? Πότε κανονίστηκε να έρθει? Φίλε, και εμείς τώρα ενημερωθήκαμε, τώρα πριν 5 λεπτά που ήρθαμε κάτω εδώ πέρα στο προπονητικό της ομάδας. Δεν ψάξαμε παραπάνω. Πριν 15 μέρες. Ναι. Πού πήγε ο Καρυπίδης? Σε πολλά μέρη πήγε. Πριν 15 μέρες. Στην Αμερική, στη Νέα Υόρκη. Πού σπουδάζει ο Σταμπουλίδης? Στη Νέα Υόρκη. Ευχαριστώ. Λες να γίνει. Ευχαριστώ. 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 Μπορεί να είναι και αυτό. Ευχαριστώ πολύ. Μπορεί να είναι και αυτό. Θα το δούμε. Θα έχουμε λεπτομερές ρεπορτάζ. Εγώ θέλω να τραβήξεις μια φωτογραφιούλα τώρα, έτσι όπως μιλάμε. Έχω... τραβάω ίδιος η ώρα, μιλάμε φωτογραφίες. Μπορεί να το βίντεο, δεν μπορώ να τραβήξω. Ωραία. Εντάξει, αυτό θα γίνει μετά. Είπαμε και από το πρωί ότι στην προετοιμασία είναι και ο Ντίνος Αρβανίτης, που έφτασε σήμερα νωρίς το πρωί. Είναι 21 βασικοί ποδοσφαιριστές με το Χάρη του Σταμπουλίδη. Περιμένουμε και τον Γιώργο τον Καντιμίρη, ο οποίος συμφώνησε με τον Άρη να ανακοινωθεί κιόλας και θα μεταβεί στα 3-5 πηγάδια. Για Ματέο σου είπανε, πότε τον περιμένουμε? Δεν μας είπαν, όχι ακόμα, δεν έχουμε κάποια ενημέρωση. Άρα με Ματέο γινόμαστε 23. 23, ναι, βάζει και το Ματίγιες τώρα. Όχι, με το Ματίγιες 24. Με το Ματίγιο 24. Εντάξει, νομίζω ότι οι αφήξεις αυτές θα ξεκινήσουν την ερχόμενη Δευτέρα. Εβδομάδα. Κοίτα, ο Ματέο Γκαρσία, από τη στιγμή που ανακοινώθηκε, νομίζω ότι πλέον ανοίγει ο δρόμος για να έρθει. Ναι, όντως έτσι είναι. Εντάξει, καλό είναι αυτό. Κοίταξε, έστω επειδή υπάρχει ανησυχία και είναι φυσιολογική του κόσμου. Ο κόσμος είδε να ανεβαίνει μια ομάδα πάνω με 19 παίκτες, ένα τερματοφύλακα, νεαρούς κτλ. Και μόνο δύο μεταγραφές, τον Τικινί και τον
Ενασλίδη και επίσης κάποιες ανανεώσεις σημαντικών παικτών, όπως ο Ζωάν Αναστόπουλος, ο Τζανακάκης κτλ. Και όλα τα υπόλοιπα παιδιά που ανανεώσαν. Είναι φυσιολογικό να έχει μια αγωνία, αλλά τώρα με Ματέο Γκαρσία, με Ματίγια, αν πάρει και τον Κολάσο, νομίζω ότι αρχίζει να συμμαζεύεται λίγο το πράγμα. Σιγά σιγά, ναι, βέβαια όλα αυτά θα έπρεπε να τα έχει κάνει νωρίτερα. Αν θέλουμε να είμαστε σωστοί και να αποτυπώνουμε την πραγματικότητα, αλλά εντάξει, κάτι τέτοιο. Δεν αλλάζουμε σε αυτό, Νικό. Άργησε ένα μήνα. Ναι. Άργησε ένα μήνα όχι για να πάρει παίκτες. Άργησε ένα μήνα να έρθει ο Διαμαντόπουλος, να έρθει ο Κολτσίδας. Δηλαδή ναι. Το Ραούλ Μπράβο, τον. Οκ, okay, συζητιόταν, τον είδαμε όμως εκεί χθες. Όλα αυτά, αλλά. Οκ. Okay. Ναι. Κάλιο αργά παρά ποτέ, ρε παιδί μου. Εντάξει, τι να κάνουμε τώρα. Δεν μπορούμε να το αλλάξουμε. Το σημειώνουμε, το καταγράφουμε. Δεν μπορεί να αλλάξει τον χρόνο. Back to the future. Τώρα, ναι. Να ανοίξω παρένθεση, ένα ωραίο παρασκήνιο από την πρωινή προπόνηση με το τέλος της. Που επειδή πιστεύω γύρω τον Κολτσίδα, που εντάξει, πάνω στη ροή του λόγου και από εκεί με ταχύτητα μπερδεύτηκε ο team manager του Άρη και είπε τον Μιλούλου, τον είπε Κροάτη. Και ο Σέρβος το πήρε λίγο πατριωτικά. Και λέει Σέρβος, είπε, και του λέει, και γυρνάει γύρω στον Κολτσίδα και του λέει, εντάξει, λέει, δεν κάναμε και παρέα για να σε ξέρω. Αυτό το χαριτολογώντας, έτσι, όχι σοβαρά, εντάξει, είναι ωραία η παρουσία του γύρω του Κολτσίδας. Πες το Μιλουνοβίτς, αυτός τώρα είναι ο Κολτσίδας. Ναι. Δεν είναι αυτής που συνήθισε τα προηγούμενα χρόνια. Με όλο το σεβασμό, ούτε κάκαλης είναι, ούτε ότι θα πας κανένα τάκλιν στο λαιμό, πες το να, και θα ψάχνεσαι. Εύκολα. Και θα ψάχνεσαι. Εδώ μιλάμε για Κολτσίδα, σε πιάσει το λαιμό, σε φάει. Δηλαδή, δεν μάζεσαι με άλλους κι άλλους. Αν είχαν συναντήσει σε αγωνιστικό χώρο, νομίζω αυτοί οι δύο γενικά, θα πρέπει να μιλούν. Και τι μάνατζερ με παίκτη. Δεν είναι, ο Γιώργος ξέρει και... Και το μαστίγιο και το καρότο, ο ιδανικός είναι για τη θέση. Ναι, δεν μάζεις ναι, άλλους. Ναι. Κόκκε, Κάλβους, Ναυτί, εκεί να δεις. Και είναι πολύ λιγομίλητος μέχρι στιγμής. Χαμογελαστός πάντα βέβαια. Έτσι, και καλοσυνάτος, το βλέπεις τώρα πάλι χαμογελαστό εκεί πέρα. Είναι οι πρώτες μέρες γι' αυτό. Με την ναι, και αλλά είναι λιγομίλητος και μετράει τα λόγια του πάντα γύρους ο Κολτσίδας. Είναι και αυτός έτσι ως ένα από τα νέα πρόσωπα εδώ πέρα μπορεί να... Είναι από τις κινήσεις που εμένα προσωπικά με κάνουν πιο αισιόδοξο σε σχέση με το τι ήμουνα πριν από μια εβδομάδα. Όχι ότι έγινε κάτι επί της ουσίας μεγάλο και φοβερό. Έτσι, ναι. Γιατί σήμερα έγινε μια καλή ναι. κίνηση. Πολύ καλή κίνηση ναι. είναι του Ματέο. Μια άλλη καλή κίνηση ήταν του Ντιγκινή που μπορεί να κάνει τη διαφορά. Αλλά η ομάδα δεν θέλει δύο, θέλει δέκα τέτοια. Έτσι, όταν όμως βλέπω έτσι. Το Διαμαντόπουλο, βλέπω στο καπάκι τον Κολτσίδα, βλέπω ναι. δηλαδή τι, ότι η ομάδα στελεχώνεται και οργανώνεται σε κομμάτια που ήταν γυμνοί. Πέρσι ο Άρης δεν είχε ούτε τέτοιου είδους αθλητικό διευθυντή, ήταν κάτι άλλο ο Παύλος ο Μυροφορίδης, άλλος ήταν ο τομέας δράσης του, αλλά ναι. δεν είχε τη μάνατζερ. Έτσι. Δεν είχε, λέμε για τον Ερέρα, ο Ερέρα έχει ένα βοηθό και από χθες έχει άλλους δύο. Είναι λοιπόν ναι. τέσσερα άτομα τα οποία δουλεύουν στην ομάδα. Πέρσι ήταν ο Βίνος και ο Σπανός. Ναι. Αυτό για μένα δείχνει πράγματα. Είναι σημαντικό. Και ένα άτομο το οποίο γνωρίζει τον Άρη και νιώθει από Άρη και τον έχει υπηρετήσει επί σειρά ετών και ως ποδοσφαιριστής και ως γενικός αρχηγός. Και είναι και ένα πρόσωπο κοινής αποδοχής νομίζω. Και μπορεί έτσι. Να βοηθήσει ειδικά τους καινούριους ποδοσφαιριστές να αντιληφθούν τι σημαίνει η Άρης και ποιες είναι απαιτήσεις αυτής της ομάδας. Και πού ήρθαν, το περιβάλλον στο οποίο ήρθαν. Το έχω γράψει κιόλας, ο Γιώργος είναι... Η προηγούμενη Γενική Αρχική Σύνοψη Διακόπτου το χωρίσανθε, χωρίς να θέλω να αμφισβητήσω τη δουλειά την οποία κάνανε προς Θεού, δεν το είχαν αυτό όπως στο βαθμό το έχει ο Γιώργος. Ο Γιώργος είναι και ικανός και γνώστης του αντικειμένου και άμα θες με προϋπηρεσία με εξετάσεις σε κορυφαίο επίπεδο. Ο Γιώργος ήταν team manager. Μπορεί κάποιοι να. Ο Κολτσίδας ήταν τρίκα. Ήταν team manager της ομάδας και έφερνε εις πέρας θέματα στο Europa League. Έτσι. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Έτσι. Και επειδή το ξέρω γιατί ήμουν εκεί και έβλεπα τι δουλειά έβγαζε. Και είναι και τίμιος, όσο κανένας άλλος μες στον Άρη τα τελευταία χρόνια, από όλους μας, και τον εαυτό μου βάζω μέσα, και τίμιος και εξαιρετικός στη δουλειά του. Και έχει ένα κουσούρι, δεν μιλάει πολύ στους δημοσιογράφους. Το λέω τώρα που είμαι έξω. Όταν ήμουν μέσα ήταν καλό αυτό. Όχι,
Κοίτα, πρόσεξε για να το διαχωρίσουμε. Δεν είναι ότι δεν μιλάει, μιλάει. Αλλά μιλάει, δεν εννοώ, πει... δεν μιλάει, ναι. Να σου πει ο Σταμπουλίδης, έρχεται ο Σταμπουλίδης, ναι. Και να το γράψει, ναι, ναι, αποκλειστικά, ναι, ναι, για να σε φιλήσουμε. Αυτό. Δεν αυτό, το κάνει ποτέ και δεν το κάνει ποτέ. Κουβέντες μαζί του μπορείς να κάνεις και να σου πει ιστορίες, για να σου πει πράγματα για να μιλάτε ώρες. Αλλά αυτά τα οποία θέλει ο δημοσιογράφος να μάθει, δεν θα στα πει όρες. Έτσι. Εντάξει. Και νομίζω ότι αυτό είναι και καλό, γιατί έτσι κρατάς και στεγανά στην ομάδα. Για μένα είναι, στεγανά... είναι η επιλογή που έπρεπε είναι... να γίνει. Νομίζω ότι τον είχε φωτογραφίσει ο Ερέρα όταν είχε παρουσιαστεί, αν θυμάσαι, εκείνες δηλώσεις που είχε κάνει. Ότι θέλουμε έναν άνθρωπο που να νιώθει από Άρη και να μπορεί να μου δίνει κλίμα. Και το ίδιο ζήτησε και ο Διαμαντόπουλος, οπότε ήταν εύκολη μετά η επιλογή. Τι έχουμε τώρα, πες μας λίγο με μπάλα και τα λοιπά, πέρα από το Σταμπουλίδη που μας μετέφερε στην είδηση, ότι είναι εκεί και δοκιμάζεται. Ο διεθνής, ξαναλέω, δεν είναι ένα παιδί το οποίο πρέπει να το περάσουμε απλά ως μια δοκιμή. Αυτό πρέπει λίγο να το δούμε όλοι μας και αναλόγως να το δρομολογήσουμε. Ναι, βλέπω εδώ και διάφορα ρεπορτάζ που μου στέλνουν τώρα οι φίλοι. Πες και τους συναδέλφους να το βάλετε. Διότι έχει στείλει όλος ο κόσμος, τα ρεβάζουν στο Facebook ή τέτοιοι ακροατές. Θα το βάλουμε μετά, θα το βάλουμε μετά. Μετά πότε μετά, ρε φίλε, τι ώρα, 9.30. Τώρα θα το συζητήσουμε αυτά και χρήσα, δηλαδή, για το Θεό. Δεν υπάρχει μια δυσλειτουργία. Δεν υπάρχει καμία δυσλειτουργία, φίλε, όλα κυλάνε ρολόι. Το έχω διαβάσει ήδη σε 4 site μέχρι στιγμής. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Να μας πεις λίγο κλίμα να μας δώσεις από την προπόνηση, ρε παιδί μου. Τι γίνεται, τι κάνει δηλαδή, τι δοκιμάζει η πρώτη προπόνηση ο Ερέρα. Καλά, τώρα συστήματα γιατί δεν περιμένεις. Όχι συστήματα. Τι παίζει όμως, τους βάζει στο μισό γήπεδο να παίξουν 4-4, κάνει τελειώματα, τους βάζει να βάραν πέναλτι. Τελειώματα δεν έχουμε ακόμα. Εντάξει, νομίζω ότι και νωρίς κιόλας να πάμε σε αυτή τη διαδικασία. Στην πρωινή προπόνηση τώρα γίνονται κάποιες ασκήσεις με μπάλα. Έχουν χωριστεί παίχτες σε γκρουπ όσον αφορά το passing game. Στην πρωινή προπόνηση είδαμε να τους χωρίζει αρχικά σε γκρουπ και να κυκλοφορεί μπάλα σε πολύ μικρό χώρο και είδαμε και δύο παιχνιδάκια στο μισό γήπεδο με τον Ερέρα σε αυτά να εστιάζει στην γρήγορη κυκλοφορία της μπάλας, δηλαδή δεν θέλει να τους παίξει να κάνουν πάρα πολύ την μπάλα στα πόδια της, δηλαδή μία υποδοχή και πάσα, υποδοχή και πάσα με τη μία και από την άλλη αυτοί που αμήνονταν, ομάδα που αμήνονταν, πίεση πάνω στην μπάλα συνεχώς για να εμποδίσουν την κυκλοφορία των αντιπάλων. Εντάξει, είναι, αυτό το κομμάτι εντάσσεται στην αγωνιστική φιλοσοφία του Ερέρα που θέλει την ομάδα να κρατάει μπάλα, να την κυκλοφορεί γρήγορα και να πιέζει ψηλά. Θέλει να περάσει ένα γρήγορο στυλ ποδοσφαίρου. Γι' αυτό και προσπαθεί, αν όχι όλοι οι παίχτες που θα έρθουν, οι περισσότεροι, ένα από τα βασικά του στοιχεία να είναι και η ταχύτητά τους. Και όταν λέμε ταχύτητα, γιατί πολλοί το σκέφτονται μόνο ταχύτητα στα πόδια, είναι και η ταχύτητα στη σκέψη. Γιατί μπορεί να είσαι γρήγορο στα πόδια, αλλά να είσαι αργός στη σκέψη. Υπάρχει και η ταχύτητα στο μυαλό. Που είμαι εγώ γρήγορο στη σκέψη και αργός στα πόδια. Σωστό. Σωστό και αυτό. Έτσι. Δεν μου λες, ναι, τα γήπεδα είναι σε τόσο καλή κατάσταση ή έχεις πολύ καλό κινητό? Σου λέει, οι φωτογραφίες που βγάλεις είναι εκπληκτικά τα χρώματα. Είδες, φίλε, η επένδυση καλή όταν γίνεται. Έτσι. Παρ' όλα αυτά είναι και τόσο καλό. Εντάξει, δεν είναι άσχημες οι εγκαταστάσεις. Σίγουρα πάντα υπάρχει το καλύτερο. Αλλά για αυτό το κομμάτι το οποίο θέλει ο Άρης αυτή τη στιγμή, νομίζω ότι τα γήπεδα είναι σε ικανοποιητική κατάσταση. Τουλάχιστον το γήπεδο στο οποίο αυτή τη στιγμή προπονείται η ομάδα από το πρωί. Και θα προπονείται για τις επόμενες 16 μέρες. Έχει και ακόμα ένα δίπλα, αλλά δεν ξέρω κατά πόσο. Εσείς που είστε τώρα, σε αυτό που ήταν και πέρσι η ομάδα ή στο διπλανό? Σε αυτό που ήταν πέρσι. Μάλιστα, ωραία. Σε αυτό που ήταν και πέρσι. Στο διπλανό πέρσι ήταν η Βέρεια. Έχει τις μεγάλες μύγες εκεί πέρα, τις έχει? Έχει, ρε φίλε, πολύ πράγμα, δηλαδή είναι καταστρέφτη. Βάλε, σας θέλω να σας φέρω και ακριλένα να βάλεις. Εντάξει, δεν είναι τόσο ενοχλητικές. Δεν είναι τόσο. Καλά είναι. Να αναφέρουμε για τον Ανάγκογλου, το γράψαμε και το μεσημέρι, ότι υπήρχε ένα ενδεχόμενο να, όπως έλεγα χθες από την ΠΑΕ, να έρθει μέχρι τις 16, αλλά τελικά μάλλον αυτό δεν θα γίνει, γιατί ο παίκτης μίλησε και με τον Ερέρα χθες, μίλησε και με τα στελέχη, το team της Smart Physio, και αποφασίστηκε ότι είναι καλύτερο
σε αυτή τη χρονική στιγμή να παραμείνει στην Θεσσαλονίκη και να συνεχίσει το πρόγραμμα που κάνει εδώ και τόσο καιρό με τον Παναγιώτη Μπουτοβίνο, τον γυμναστή του. Θα ενημερώνει φυσικά τους ανθρώπους του Άρη εδώ πέρα πάνω για την πορεία της αποθεραπείας του. Αυτή την περίοδο έχει επικεντρωθεί κυρίως σε ασκήσεις ενδυνάμωσης για το γόνατό του. Έχει βγάλει, θυμίζω, από τις αρχές Ιουνίου της πατέρας, το βγάλει εισαγωγικά γιατί μην ξαναδιορθώσει αυτό. Και δεν θα μπει ακόμα σε δικασία να κάνει τρέξιμο. Και με την επιστροφή της αποστολής από τα 3-5 πηγάδια θα υπάρχει ένα διάστημα περίπου 10 ημερών μέχρι να αναχωρήσει η ομάδα για την Μαλανδία, και σε εκείνο το διάστημα θα κρυφθεί και κατά πόσο θα ακολουθήσει την ομάδα στο δεύτερο στάδιο της προετοιμασίας της. Μάλιστα. Όσον αφορά τον Ανάκογλου, τώρα δεν ξέρω αν μου διαφεύγει κάτι άλλο, εντάξει, για την ώρα αυτά έτσι ως πρώτη μέρα είναι. Εντάξει, υπάρχουν βέβαια θεματάκια, είπαμε και για τον Καντιμίρη. Αλλά νομίζω ότι η παρουσία της ομάδας εδώ πέρα θα αρχίσει να αποκτά μεγαλύτερη ουσία όταν θα αρχίσουν να υπάρχουν και αφήξεις. Και αφήξεις, να φέρουμε σε αφήξεις νέων ποδοσφαιριστών, νέων προσώπων. Εντάξει. Τα φώτα φυσιολογικά μια στιγμή είναι στραμμένα πάνω στον Ασλίδη και τον Ντιγκινή, ο οποίος φαίνεται πολύ πιο μεγάλος, είναι η αλήθεια, από κοντά, από τις φωτογραφίες στην τηλεόραση. Έχει καλή σωματοδομή ο Γάλλος μεσοπιθετικός, αλλά η ουσία είναι τώρα να έρθει ο Ματίγια, να έρθει ο Ματέο Γκαρσία, να έχουμε να ασχοληθούμε και με νέα πρόσωπα. Ωραία, κάτσε να σου πω λοιπόν ότι ναι, η ενημέρωση που έχουμε αυτή τη στιγμή είναι ότι σήμερα το βράδυ ή αύριο το πρωί ο Άρης περιμένει ένα χαρτί από την Μπόκα για να τελειώσει και τυπικά ο δανεισμός και του Κολάσο. Άρα μιλάμε για έναν ακόμη παίκτη, δανεικός και αυτός για ένα χρόνο. Συμφωνία με Μενέντες για 2 χρόνια. Ο Άρης βρίσκεται στην διαδικασία της ανταλλαγής συμβολέων με τον ποδοσφαιριστή και λογικά μέχρι την Τετάρτη θα έχουμε τις αφίξεις και των 4. Θετικό. Εντάξει, με το Μενέντες έχει βρεθεί πάλι σε αυτή τη διαδικασία βέβαια, για να τα λέμε όλα. Αλλά εντάξει, θα περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει. Από ό,τι φαίνεται αυτή τη φορά ο γάμος θα γίνει. Ωραία. Ανάμεσα στις δύο πλευρές. Okay, δεν ξέρω αν θέλετε κάτι άλλο. Αυτά. Όχι, ευχαριστούμε πολύ για την ώρα. Θα σας ακούσουν και πιο αργά οι φίλοι του Λίμπερο. Και βεβαίως αναλαμβάνω πολλά βίντεο, φωτογραφίες από την προετοιμασία. Βλέπετε από το πρωί έχουμε δεκάδες θέματα που ανεβάζουν τα παιδιά. Ευχαριστούμε πολύ, Νίκ. Καλή συνέχεια. Να είσαι καλά κι εσύ. Πάνε κατευθείαν στο break, γιατί έχουμε να ενημερώσουμε για τους άλλους. Άρα και επιστρέφουμε και σας λέω για Κολάσο ξανά. Τυπικό, ένα χαρτί από Μπόκα για να κλείσει και αυτός. Και συμφωνία για τα επόμενα 2 χρόνια με Μενέντες. Κινείται το πράγμα! Άρα πάμε σε τριπλή ενίσχυση όπως αντιλαμβάνεστε. Καθώς ο Άρης απέκτησε τον Ματέο Γκαρσία από την Λας Πάλμας με δανεισμό για 1 χρόνο. Βέβαια, είμαστε ικανοί τώρα να πούμε γιατί δανεικός. Ο Αραούχος που είπε στην ΑΕΚ έπαιζε κανονικός. Και παίρνει και τον Κολάσο από την Μπόκα με δανεισμό 1 έτους. Και οι δύο προφανώς θα έχουμε ρεπορτάζ αργότερα για οψιόν αγοράς κτλ. Ο Κολάσο, ο οποίος για να είναι παίκτης του Άρη, περιμένει η ΠΑΕ Άρης για να τον ανακοινώσει και επίσημα ένα χαρτί από την Boca Juniors, που να το λέει, αυτό που, το χαρτί που λέμε, το email, το οποίο θα λέει ότι παραχωρούμε δανεικό τον παίκτη κτλ. Και επίσης η ΠΑΕ Άρης επιβεβαιώνει, η ΠΑΕ Άρης ξαναλέω το λέει κιόλας, έτσι, όχι εμείς, όχι πληροφορίες δικές μας, η ΠΑΕ Άρης ανακοινώνει ότι για τα επόμενα 2 χρόνια υπάρχει συμφωνία με τον Μενέντες. Και βρίσκονται στη διαδικασία ανταλλαγής συμβολέων, ξαναβρίσκονται δηλαδή στη διαδικασία ανταλλαγής συμβολέων. Και ο παίκτης θα είναι και αυτός παίκτης του Άρη. Αντιλαμβάνεστε ότι μιλάμε για 4 προσθήκες. 4 είναι. Α, ο Ματίγια ρε φίλε, είναι ο 4ος, ο οποίος συμφώνησε και αυτός. 4 προσθήκες που ενισχύουν σημαντικά την ομάδα, θέλει κι άλλο, αλλά σίγουρα τα πράγματα είναι πολύ καλύτερα. Και θα υπάρχει αισιοδοξία και δεν υπάρχει δικαιολογία. Άμα διαρκείας δεν έχει παίκτες, δεν πήρε αυτό παίκτες κτλ. Γιατί ειδικά οι 2 οι Αργεντίνοι φυσάνε.
Όταν με το καλό λοιπόν έρθουν οι τέσσερις παίκτες και αν ενσωματωθούν, θα πάμε στους επόμενους τέσσερις πρέπει να έρθουν. Γιατί πρέπει να έρθουν και άλλοι τέσσερις. Να ξέρετε. Δεν θα σταματήσουμε εδώ. Πρέπει να φέρω φορ. Θα έρθει ένας ακόμη τερματοφύλακας. Θα έρθει και πρέπει να έρθει στόπερ. Για βασικούς λέω τώρα, έτσι. Στόπερ. Και ενδεχομένως να πρέπει να έρθουν και άλλοι. Αμυντικό χαφ, ένα ακόμα. Αυτά βέβαια δεν τα αποφασίσω εγώ, γιατί αν μου πει ο Ερέρα αύριο μεθαύριο, όχι, θα βάζω τον Τικινή δεξιά, γιατί του πω εγώ, όχι, φέρε και έναν ακόμα. Αυτά τα αποφασίζει ο προπονητής. Αλλά ήδη αρχίσαμε να κινούμαστε. Με καθυστέρηση μεν, επί της ουσίας δε. Και βέβαια, υπάρχει αύριο στη Ρώμη συνάντηση Καρυπίδη, Διαμαντόπουλου και εκπροσώπων της Ουντινέζε για συνεργασία των δύο πλευρών σε πολλά επίπεδα. Και εγώ λέω αυτή τη στιγμή ότι πέρα από τα πολλά επίπεδα που μπορεί να είναι ένα φιλικό, εμπορικές δραστηριότητες να μας ανοίξουν λίγο τα στραβά μας, οι Ιταλοί που σε αυτά είναι μανούλες, υπάρχει και μεταγραφικό θέμα. Αλλά ας προχωρήσει με το καλό πρώτα αύριο και μετά θα σας το πούμε. Και είναι καλό μεταγραφικό θέμα από την Ουντινέζε. Απλά επειδή είναι too good to be true, δεν χρειάζεται να ανοίξουμε μάτια και να κλείσουμε πόρτες. Ο 779 λέει, τι έγινε, βρήκε προκαταβολές ο Μπατήρης. Τώρα όντως κάποια μετανόητη θα λένε, γιατί δανεικοί, γιατί πήραν καψάλι. Κάρι πάρε ταξιθέτες για τους πελάτες, λέει ο φίλος 779. Παιδιά, δεν ήταν θέμα προκαταβολών. Αυτά διαδίδονται μόνο και μόνο για να δημιουργούν προβλήματα στην ομάδα. Όπως χθες έλεγαν ότι δεν ανεβαίνει ο Άρης στο βουνό γιατί χρωστάει λεφτά. Σήμερα, χθες που ανέβηκε, είπαν ότι τελικά δεν ισχύει αυτό που σας είπαμε το πρωί. Όχι. Πετάμε τη λάσπη, πέφτει η λάσπη, όχι ότι δίνει δικαιώματα η ομάδα, δίνει και δικαιώματα η ομάδα κατά καιρούς. Αλλά επιτέλους θα πρέπει και εμείς ως Άρης να σταθούμε δίπλα στην προσπάθεια. Δεν υπάρχουν δικαιολογίες, παιδιά. Δεν είναι δυνατόν ο Άρης να έχει 700-800 διαρκείας. Είναι ντροπή. Αντιλαμβάνομαι τι γίνεται και καταλαβαίνω ότι ο περισσότερος κόσμος, δηλαδή 24-25 Ιουλίου, θα γίνει πανικός. Έτσι γίνεται πάντα. Δεν ξέρω πόσα θα έχεις μέχρι τις 24-25 Ιουλίου, αλλά 24-25 Ιουλίου εγώ είμαι βέβαιος ότι θα φύγουν 2-3 χιλιάδες. Έτσι γίνεται παραδοσιακά στο πρώτο καλό φιλικό. Και μετά, όταν το πρωτάθλημα αρχίζει 25 Αυγούστου, θα υπάρχει ο κόσμος, θα πάει τις διακοπούλες, θα γυρίσει και εκεί 20 Αυγούστου, την τελευταία εβδομάδα, θα πάει να πάρει το διαρκείας. Έτσι γίνεται. Όχι όμως απαξίωση τόσο πολύ επειδή δεν έχουν γίνει μεταγραφές μέχρι σήμερα, που έχουν γίνει και κάνα δύο μεταγραφούλες. Έγινε του Ντιγκίνη, έγινε του Ματέο Γκαρσία σήμερα. Okay. Θα έρθουν αυτοί οι τρεις ποδοσφαιριστές μέχρι την Τετάρτη. Η επίσημη ενημέρωση πάει ότι μέχρι την Τετάρτη θα είναι στο βουνό όλοι τους. Και μετά έχουμε και άλλους. Σας ξαναείπα, φορ, στόπερ, τερματοφύλακας, ενδεχομένως και ένα ακόμα αμυντικό χαφ, θα έρθουν άμεσα κι αυτοί. Ο τερματοφύλακας, κρατήστε τον, λίγο πιο μετά θα έρθει. Και μετά τις 30 Ιουλίου, θυμηθείτε το αυτό, θα μας απασχολήσει ο Σιώπης. Αλλά δεν γίνεται, ρε παιδιά, 5 μέρες να είναι ο Διαμαντόπουλος στην ομάδα ο αθλητικός διευθυντής και σε 5 μέρες να φέρει 10 παίκτες. Λίγο θετική σκέψη. Και στην περίπτωση του Καρυπίδη, με όλα τα στραβά του και τα καλά του, δεν μπορείς να πεις ότι είναι διαχειριστής. Δεν μπορείς να πεις ότι δεν έβαλε λεφτά. Δεν γίνεται να μην αξιολογούμε προς τη σωστή κατεύθυνση τα έργα στο γήπεδο και την ολική ανακατασκευή του Ρησίου. Δεν γίνεται, ρε παιδιά, να μην το αξιολογούμε αυτό.
Δεν γίνεται να λέμε δεν είναι για προκαταβολές όταν αυτά κοστίζουν 4 και 5 εκατοστάρικα. Πείτε 3 εκατοστάρικα. Τα υπερτιμολόγησε. Λίγο θετική σκέψη, λίγο θετική διάθεση. Γιατί αν το κάνετε αυτό και παίξετε και Μουντιάλ με στοίχημαν, τότε θα κερδίσετε σίγουρα τον άσο της Αγγλίας, της μεγάλης Αγγλίας, που θα περάσει και στην επόμενη φάση και θα διαβάσω Daily Mirror τη Δευτέρα εδώ μαζί με τον Ασλαμά. Θα δώσω αυτόν τη Σαν. Γιατί έμαθα, έκανε κακά πράγματα η Σαν. Με ενημέρωσαν οι φίλοι μου της Λίβερπουλ. Άκου εκεί. Πετάμε. Μου τα πάνε, Γιώργο. Μου τα πάνε. Ποια Σαν τώρα. Αν είναι δυνατόν. Που έγραψα αυτά τα όργια για το Χέιζελ. Ενημερώθηκα. Με κορόδεψε ο Ασλαμάς. Γι' αυτό μου την έδωσε εμένα τη Σαν και κράτησε Daily Mirror. Για να φάω εγώ το ξεφωνητό. Αλλά δεν πειράζει. Daily Mirror από αύριο θα διαβάζουμε. Και Άρης είσαι. Ε, Άρης είσαι. Θα διαβάσω και Άρης είσαι. Αλέξανδρε. Για να μην το πω και το καταλάβουν όλοι. Και αυτό. Αλλά υπάρχει και δεύτερο πιο πίσω. Πιο κλωτσιδών. Θα δούμε. Γιατί και εγώ θέλω να δω. Είναι άλλο να μου πούνε εμένα κάτι. Να βγω εγώ μετά να το κοινωνήσω σε όλους σας, να το επικοινωνήσω σε όλους σας και να αποδειχτεί μπαρούφα. Γιατί αν το ξέρω μόνο εγώ, αποδεικνύεται μπαρούφα σε μένα. Άντε και δύο φίλοι μου. Και άλλο να βγω να το πω στο μικρόφωνο και μετά να μου λένε καλά, ρε Φιλίπε, θα μας φέρεις, τι να πω, δεξί στόπερ από την Ουντινέζε και δεν έρχεται. Γι' αυτό χρειάζεται προσοχή. Γιατί πολλές φορές και η ενδιάμεση, πολλές φορές δεν τα λένε καλά. Βλέπω τα βιντεάκια από την απογευματινή προπόνηση www.allaboutaris.com. Εκεί δεν θα τα δείτε ακόμα, αλλά άμα μπείτε στη σελίδα μας στο Facebook θα τα δείτε μια χαρά και live μάλιστα. Με έχουν εκνευρίσει τώρα. Και θα μπω από τον υπολογιστή μέσα και θα τους πιάσω το λαιμό, να ξέρεις. Αλλά δεν κάνετε για πράγματα να κάνουμε. Αφού τους πιάσω, τους χαϊδέψω στοργικά. Για τον μπάσκετ που ρωτάει ο φίλος, πλέον το θέμα πάει η Αμερική. Με τον Αγγέλου να βρίσκεται εκεί. Και εκεί θα γίνουν οι επαφές και με τον Lucky Jones. Αλλά και με τον... Kaiser. Όχι την πύρα. Τον Michael Kaiser. Τον οποίο θέλει ο Αγγέλου. Ο παίκτης ο οποίος έπαιξε την Κίμη τη χρονιά που πέρασε. Και είναι μία από τις επιλογές... τις βασικές του Αγγέλου για τους ψηλούς και περιμένουμε να δούμε τι ακριβώς θα γίνει. Δύο περιπτώσεις ξένων παικτών, Lucky Jones και Kaiser, που σίγουρα θα ενισχύσουν σημαντικά την ομάδα εφόσον με το καλό έρθουν. Τα 41 λέει Χρήστα, αν κλείσουν αυτοί οι τέσσερις, έχουμε τους 6-7 της ενδεκάδας. Με Διαμαντόπλο τι γίνεται, αν πάρει κι άλλον θα έχουμε 4 επιθετικούς. Πού είναι οι 4, ο Ναζλίδης και ο Διαμαντόπουλος αυτή τη στιγμή. Αν πάρω το βασικό το φόρο είναι 3. Το τυγκινή μετράει, είπα, μάλλον για τέταρτο. Είναι ανάλογα τι θα παίζεις και πώς θα επιλέξεις να παίζεις. Πιθανό να κάποιος να αποδεσμευτεί. Δεν είναι σίγουροι όλοι. Νομίζω ότι όλοι αυτοί που είναι πάνω είναι δεδομένοι ότι θα συνεχίσουν την ομάδα. Υπάρχουν κάποια παιδιά με συμβόλαιο. Οκ. Okay. Μουμίν, Ιντζόγλου, Βαλεριάνος, Μπαργκάν, Διαμαντόπουλος, Μιλούνοβιτς, όλοι αυτοί είναι κατά κάποιο τρόπο υποκρίση. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Ο Δελιζίζης έχει κριθεί θετικά. Θα μείνει στην ομάδα. Άρα με αυτά τα δεδομένα θα δούμε τελικά πώς θα σχηματοποιηθεί το ρόστερ. Και εκτός από αυτούς τους ξένους που λέμε, θα υπάρξουν παίκτες και από την εγχώρια αγορά. Να δούμε και αυτό το Σταμπουλίδι τι ακριβώς συμβαίνει. Λοιπόν, αυτά. Αργότερα θα έχουμε πάλι επικοινωνία με τον Νίκο τον Παπαδόπουλο. Ό,τι είπα, θα πάω στην άουσα στον Νίκο. Τετάρτη, δεν είπα. Ναι, ρε φίλε. Όλοι οι παίκτες θα έρθουν Τρίτη και Τετάρτη. Τελειώσαμε, φίλε. Μόλις πάω εγώ, θα έρθουν οι παίκτες. Τελειώσαμε. Άρα, φεύγω τώρα να έρθει ο κύριος Ματζιούκης. Ώρα για μπλε ακολουθεί. Εμείς όλη τη διάρκεια της ημέρας και της νύχτας θα ενημερώνουμε για τις εξελίξεις στον Άρη, τα μεταγραφικά και ό,τι άλλο. Να είστε καλά, τα λέμε αύριο.